κοστολογημένο με χαρτί και μολύβι. Τώρα το να μιλάμε θεωρητικά δεν λέει επί της ουσίας, κύριε Παναγιωτόπουλε, πριν προχωρήσουμε, γιατί με έχετε διακόψει όλοι πολλές φορές, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει τόσα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, βλέπετε, είδαμε σήμερα την είσοδο του Ροβικόνα μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βλέπουμε το παλικάρι να σκοτώνεται πριν λίγες μέρες στη Φιλοπάπου. Βλέπουμε τώρα ένα, συγγνώμη για την έκφραση, αρχιλαμόγιο λόγω του νόμου του κύριου Παρασκευόπουλου και των ευνοϊκών των ρυθμίσεων κατάπτυστων κατά εμάς του ΣΥΡΙΖΑ. Να βγαίνει πολλά έξω ο κύριος Φλόρος έξω. Δηλαδή, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Μιλάνε από το ΣΥΡΙΖΑ και λένε να διώξουν, να βάλουμε μέσα στις φυλακές τα λαμόγια. Να κάνουν, και κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Άρα, επί της ουσίας, ζούμε αυτή τη στιγμή. Εδώ αποφασίζει η δικαιοσύνη όμως. Δεν αποφασίζει. Όχι, καθόλου. Συγγνώμη, το είναι ανεξάρτητη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η δικαιοσύνη ζήτησε το βούλευμα. Όχι, κύριε Παρασκευόπουλε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, κύριε συνάδελφε. Δεν ζήτησε το βούλευμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπουργός Εργασίας, ποια δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που είστε. Εσείς δεν γνωρίζετε μάλλον ποιο αποφασίζει. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι αυτός που μείωσε στο 1/5 την ποινή τέτοιων αξιόπινων πράξεων. Ο νόμος Παρασκευόπουλος είναι αυτός ο οποίος έδωσε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε φλόρο να καταθέτει το χαρτί του ΚΕΠΑ με την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ γιατρού σας. Πάντως υπόρρος αποφυλάκηση, κύριε Βλάση, λοιπόν, πάντα υπήρχε. Και προσέξτε, έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη δεν έχει δικαίωμα να κρίνει αν θα μείνει μέσα ή όχι ο φλόρος. Απλά ελέγχει την νομιμότητα του χαρτιού του ΚΕΠΑ. Αυτό έκανε. Μάλιστα. Έλεγξε ότι το χαρτί είναι νόμιμο και τον άφησε. Αυτός είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου. Είναι ο ίδιος νόμος που αφήνει τρομοκράτες να βγαίνουν πιο νωρίς έξω να παίρνουν άδειες. Είναι ο ίδιος νόμος που έχει αφήσει τόσες χιλιάδες έξω. Εννοείται δεν τα αλλάξουμε όλα. Εμείς θα επικρατήσει τάξη, κύριε Παναγιωτόπουλο. Δεν θα αφήσουμε την ανομία το να γίνεται αυτό το μπάχαλο έξω στην πατρίδα και να νιώθει ο κάθε Έλληνας ανασφαλής. Εσείς θα φέρετε και τους πύργους του Λονδίνου και τις φυλακές της Βασίλης και τις φυλακές τύπου Γάμα, λοιπόν, κοιτάξτε. Συγκρίνουμε, θα νιώσει ασφαλής ο πολίτης. Είδαμε πόσο ασφαλής ένιωθε επί διακυβέρνησή σα με την καταστολή στο έπακρο. Λοιπόν, ένιωθε. Κοιτάξτε, για να τελειώνει αυτή η δαιμονοποίηση του νόμου Παρασκευόπουλου. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε συγκεκριμένη διάρκεια, η οποία πρέπει να ξέρετε βέβαια ότι έχει εκπνεύσει και ότι είχε αναθεωρηθεί και είχε αντικατασταθεί από ένα νέο πλαίσιο τον Νοέμβριο του 2017. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πάλι όσον αφορά τη δαιμονοποίηση, σε όλα τα δικαιϊκά συστήματα του κόσμου υπάρχει ένα πλαίσιο μετατροπής ποινών σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση, γιατί θα μιλούσαμε για μεσαιωνικού τύπου σοφρονιστικά συστήματα και για δομές εξόντωσης. Άρα συμφωνείτε που βγήκε. Εάν λοιπόν θέλετε να... Όχι, δεν συμφωνώ. Και να σας πω και κάτι. Δεν συνηθίζω να σχολιάζω και να στοχοποιώ το ρόλο του δικηγόρου, ούτε να αναφέρομαι στις επαγγελματικές επιλογές του καθενός, αλλά δεν θα μπορούσα να μην υπογραμμίσω και τη σχέση δικού σας βουλευτή, της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού, του κυρίου Βορύδη, με την υπόθεση που είχε συνεργαστεί επαγγελματικά με την ενέργεια ως δικηγόρος της. Γι' αυτό το τώρα, συγκεκριμένο στοιχείο εγώ πρέπει να το επισημάνω. Μα τι λέτε τώρα, λοιπόν, κύριε Βακύρια, με την απελευθέρωσή το πίσω, του, μην τα λέτε αυτά. Μισό λεπτό, με την απελευθέρωσή του τώρα του κυρίου Φλόρου, ποιος αποφασίζει γι' αυτά? Τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Έτσι, και το ποσοστό αναπηρίας. Άρα όχι, υπουργός, οι δικαστές τώρα τα αλλάξατε. Και οι δικαστές. Έχει δύο σκέλη. Μισό λεπτό. Μας μπερδεύετε. Ο για υπουργός, το ποσοστό αναπηρίας είπε, όχι για την αποφασία. Ο υπουργός δικαιοσύνης και υπουργός εργασίας κίνησαν διαδικασίες ελέγχου για όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης. Ο μεν υπουργός δικαιοσύνης έχει ζητήσει το βούλευμα. Εμείς τους βάζουμε μέσα και εσείς τους βγάζετε έξω, κύριε Βακή. Αυτό τώρα, είναι το θέμα. Θέλετε να εμείς κάνετε τους βάζουμε μέσα και εσείς τους βγάζετε έξω. Σας τώρα. Σας παρακαλώ πολύ τώρα να μάθετε να μιλάτε με στοιχεία και τεκμηριωμένα. Με δημαγωγίες τέτοιου τύπου αφήστε τα αυτά. Ζήτησε ο κύριος Κοντονής το βούλευμα. Και η υπουργός η κυρία Χτσιόγλου ζήτησε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι επί τη βάση των οποίων έχει αυτό το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο το βγάζουν τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Για να βάλουμε λίγο που τη συζήτηση. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Το πλαίσιο, κύριε Βλάση, εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλετε ένα πλαίσιο αποφυλάκησης ανθρώπων με αναπηρία,
όπως προστάζει και το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς, η ένστασή σας είναι σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που υπάρχουν, αλλά επί της βάσης, επί της αρχής, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή βάζετε ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι. Όχι, να συμφωνήσουμε εμείς ότι ο κύριος Φλώρος έχει ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Δεν είναι φωτογραφικό. Κάθε άνθρωπο έχει ανθρώπινα δικαιώματα. Το πιστεύετε, ότι ο Υπουργός Υγείας, φανταστείτε, ο Υπουργός Υγείας έβγαλε το χαρτί του ΚΕΠΑ και το έδειχνε. Προσέξτε, μιλάμε ότι ό,τι έπρεπε να είναι κρυφό, τουλάχιστον για τον απλό κόσμο, έτσι, και να προστατεύει το δικαίωμα, του και τι πρόβλημα. Ο κύριος Υπουργός Υγείας έβγαλε το χαρτί και το έδειχνε. Αν δηλαδή δεν είναι προστατεύσει. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, αν δεν ήταν ο κύριος Φλώρος, δεν θα συζητάγαμε τώρα. Άρα μην πάμε στη λογική. Αν δεν ήταν μια υπεξαίρεση νοσοκρήματος. Σκεφτείτε, κύριε Παναγιωτόπουλο, πόσοι άλλοι μικρότεροι φλόροι έχουν φύγει με αυτόν τον κατάπτυστο νόμο δεν του κύριου Παρασκευόπουλου και δεν ξέρουμε και εμείς θα τον αλλάξουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει αποφυλάκηση υπό όρους. Και κατά δεύτερον και κάτι άλλο, σαφώς και πρέπει να υπάρχει. Αυτό λέμε. Άρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται κακή εφαρμογή του νόμου. Δεν υπάρχει καμιά ασφαλιστική δικλίδα ώστε κάθε φλόρος να μην μπορεί έτσι εύκολα να φύγει. Όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες ήταν η μείωση της ποινής κατά πρώτον και το δεύτερο να μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να μην είναι το 1/5 της ποινής. Και κατά δεύτερον, το, δικαστικό σώμα να μπορεί να συνεδριάζει και να βλέπει και την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γιατί αυτή τη στιγμή οι δικαστές τι είπανε, είδανε το χαρτί του ΚΕΠΑ. Έχουν δεμένα τα χέρια τους, λέτε. Σαφώς. Ότι δεν μπορούν να κάνουν σαφώς, κάτι. Σαφώς. Λοιπόν, και ισονυχιστικός έλεγχος του υπολογισμού και, του ποσοστού και αναπηρίας. Και να σας πω και, κύριε Παναγιωτόπουλο, πόσες φορές και πρέπει να το πούμε και μια δεύτερη παράμετρος, επειδή μιλάμε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, που πιάστηκε ο κύριος Φλώρος, επί κυβερνήσεως Σαμαράς δεσμεύτηκαν τα 130 εκατομμύρια της υπεξαίρεσης και μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να απελευθερώσει αυτά τα χρήματα. Χρήματα που λείπουν από τον ελληνικό λαό. Χρήματα πλαίσιο, που λείπουν από τον απλό κόσμο. Ότι στο πλαίσιο για την αποφυλάκηση υπό όρους δεν έχει αντίρρηση κανένας. Κανείς δεν έχει. Είναι το, αλλά πρέπει να υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ασφαλιστικές δικλείδες. Εκτιμάτε ότι χρειάζονται κάποιες διορθώσεις σε αυτόν τον νόμο? Μα υπήρξαν διορθώσεις σε αυτόν τον νόμο. Χρειάζονται και άλλες σε σχέση με τέτοιες περιπτώσεις? Θεωρώ ότι ήταν ένας νόμος με το οποίο συμφορείται από ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα και φιλοσοφία, όχι της εκδικητικότητας. Στοχεύει στην αποσυμφόρηση αυτών των κολαστηρίων στα οποία είχαν μετατραπεί οι φυλακές. Είχαν γεμίσει και είχαν γίνει αιστείες μεγαλύτερης παραβατικότητας παρά σοφρονισμού και θεωρώ ότι είναι ένας νόμος ο οποίος προσήκησε ένα κράτος δικαίου. Εάν θέλουμε να πάμε πίσω στις φυλακές τύπου Γάμα και στον πύργο του Λονδίνου, τι να σας πω. Θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον προσπάθησε να εγκαινιάσει και να θεσπίσει ένα ανθρωποκεντρικό σοφρονιστικό σύστημα που να εμφορείται από τις αρχές του διαφωτισμού. Όλοι έξω, δεν δηλαδή. Υπάρχει όλοι δημοκρατία. Καλά τώρα. Εντάξει. Αυτό είναι, λοιπόν, τώρα. Δεν υπάρχει δικαιικό σύστημα, επαναλαμβάνω, στον οποίο να μην μετατρέπεται η ποινή σε περίπτωση προβλημάτων υγείας. Να το πείτε στη μητέρα του παιδιού που σκοτώθηκε στη Φιλοπάπουλο. Αλλιώς να γεμίσουμε, να κάνουμε τις φυλακές αποθήκες. Κύριε Βάκη, τώρα για να αλλάξουμε κατηγορία. Και θα ήθελα κάτι να πω για την ασφάλιση, αν μου επιτρέπετε, επειδή μίλησε για την κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου. Έτσι κι αλλιώς θα το... Όχι, μπορείτε να απαντήσετε. Ξέρετε, ήρθε η ώρα να μην μιλούμε πλέον με το οποίο καλλιεργείται από την αντιπολίτευση με ένα λόγο γεμάτο εχθροπάθεια, τοξικότητα, fake news, δολοφονίες χαρακτήρων και τα χαλκία της προπαγάνδας που καλά κρατούν, αλλά με επιχειρήματα και προγράμματα. Μα έχετε εσείς έτοιμο για και προπαγάνδα. Με αυτά που γίνανε στο μάτι, μιλάτε έχετε για προπαγάνδα. Έτοιμο, έχετε έτοιμο, και έλεος, δηλαδή. Έχετε είναι έτοιμο αυτά. Και επεξεργασμένο πρόγραμμα για το ασφαλιστικό. Σαφώς και ξέρετε, αν καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, καταργείται και η εθνική σύνταξη. Διότι οι ασφαλιστικές εισφορές στοιχίζουν αυτό έχει που πολλά. Λέει η εθνική σύνταξη. Ναι. Πού θα πάμε, στην ιδιωτική ασφάλιση? Ρωτώ. Στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι ξέρετε κάτι, το 2008, αν θυμάστε, στην Αμερική είχε καταρρεύσει ένας κολοσσός, μια ασφαλιστική εταιρεία. Και χιλιάδες συνταξιούχοι είχαν χάσει τότε τις αποταμιεύσεις τους. Και δεύτερον, αν μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία είναι ιδιωτική ασφάλιση, τότε όσοι άνθρωποι είναι σε ακραία φτώχεια ή σε εργασιακή επισφάλεια, αποκλείονται. Άρα, κύριε Βάκη, μιλάτε τώρα. Ήρθε η ώρα, ξέρετε, να αντιπαρατεθούμε με προγράμματα. Σαφώς με προγράμματα. Ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς είναι μόνο λόγια. Τι εσείς λόγια, που καταργήσατε το επίδομα της τρίτεκνης οικογένειας. Με τι θα τον αντικαταστήσετε τον Εσείς που καταργήσατε το επίδομα της τρίτεκνης οικογένειας. Τον υποκατώτατο μισθό καταργούμε. Εσείς που κάνατε τόσες πολλές μοιάσεις συντάξεων και έχετε ψηφίσει δύο φορές.
μειώσει. Τη μείωση των συντάξεων που έρχεται. Καλά. Δύο φορές έκανε υπογράψει τη μείωση των συντάξεων. Εμείς είμαστε που εγγυηθήκαμε και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εμείς που λέμε για 800.000 Έλληνες θα υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εμείς είμαστε που λέμε θα φέρουμε κάποιες συγκεκριμένα κίνητρα για τρίτεκνα και πολλές οικογένειες. Εγώ θέλω να κάνω ιδιωτική ασφάλιση. Πραγματικά εμείς μιλάμε με αριθμούς και μιλάμε με... Τον υποκατώτατο μισθό και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Διερωτώ με πότε νομοθετήθηκαν εμείς αυτά. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και για την αύξηση του κατώτατου μισθού, πρώτος μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν εσείς κρύβεστε. Ναι, το 12 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το 12 επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, τι έγινε, θυμάστε? Από τα 751 που πήγε στα 586, ο κατώτατος μισθός, καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις και ευτυχώς που επανέρχονται. Κυρία Βακή, θα μειώσει τον ΕΛΦΙΑ κατά 30% μέσα σε 24 μήνες. Θα μειώσει το φόρο σε επιχειρήσεις στο 20% από 29%. Θα μειώσει το φόρο στην εστίαση, το ΦΠΑ στην εστίαση. Έχει συγκεκριμένες προτάσεις για να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά. Σας έκανε μία ερώτηση, κυρία Βακή, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο και ενδιαφέρει και εμένα. Προσωπικά λοιπόν, σας λέω, εγώ αύριο θέλω να κάνω ιδιωτική ασφάλεια. Να. Θα μου δώσει ο νέος νόμος που θα φέρετε, εάν και εφόσον γίνεται κυβέρνηση, με την επιθυμία του ελληνικού λαού, το δικαίωμα εγώ να πάω να κάνω μια ιδιωτική ασφάλεια, να παρακάμψω το κεντρικό σύστημα του κράτους και να πάω σε μια ιδιωτική εταιρεία και να πω: εγώ δεν θέλω να δίνω εισφορές. Στον ΕΦΚΑ θέλω να δίνω σε εσάς. Θα μου το δώσετε αυτό το δικαίωμα. Αυτή τη στιγμή δεν έγινε αυτό η υποσυζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έγινε αυτό η υποσυζήτηση. Καν. Δεν το έχετε στο πρόγραμμα τον ιδιωτικό πυλώνα. Δεν υπάρχει, έχετε δει και στο πρόγραμμά μας κάτι τέτοιο. Ρωτάω. Άρα τώρα και εξαγγελίες. Τώρα τις φαντασιώσεις κάθε Σιριζέου. Άρα τις φαντασιώσεις κάθε Σιριζέου να μην τις λέμε. Μην τα λέμε. Εμείς μιλάμε με στοιχεία. Εμείς βλέπουμε ότι. Άρα δεν υπάρχει ιδιωτικό πυλώνα ασφάλισης στο νέο νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη. Μας ακούσατε και να λέμε να προτείνουμε αυτό. Ποια ασφάλιση έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να την προτείνει. Όταν ακούσετε τον κύριο Μητσοτάκη. Παροχημένο οκτάωρο έχουμε όταν ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει συγκεκριμένη πρόταση, να έρθει. Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει σίγουρα είναι ότι και έχει ψηφιστεί και από τη συνάδελφο από εδώ και άλλους βουλευτές δύο φορές η μείωση των συντάξεων που έρχεται το 19. Αν δεν έρθει το 19 τον Ιανουάριο, θα έρθει τον Ιούνιο. Όπως και έχει γίνει, όπως έχει έρθει και η μείωση του αφορολόγητου. Η μείωση του αφορολόγητου, για να το πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, η οποία έχει ψηφιστεί ήδη. Ωραία. Ξέρετε τι σημαίνει. Μην βιάζεστε, πλήττει τους χαμηλούς, χαμηλά αμοιβόμενους Έλληνες. Για να κλείσουμε λοιπόν πάνω στην ατζέντα που βάζετε εσείς, κύριε Βλάση. Κύριε Βάκη. Η διαφορά, η προσωπική διαφορά για τις συντάξεις. Θα εφαρμοστεί ή όχι? Θα πάει σε αναστολή, θα καταργηθεί? Ποια είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης? Επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω και με στοιχεία και με μεγέθη, άμα κοιτάξετε και τα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά και τους δείκτες της πραγματικής οικονομίας, είναι τέτοιοι ούτως ώστε να επιτρέπουν την ακύρωση ψηφισμένων μέτρων λιτότητας, τα οποία γιατί ψηφίστηκαν και πότε, αν θυμάστε. Για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και κατόπιν μεγάλων πιέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο με τις διαχρονικές του αστοχίες, αν θέλετε, μια από αυτές κιόλας ήταν ότι δεν θα βγουν τα νούμερα, να το πω έτσι, σχηματικά, και επομένως έπρεπε να προνομοθετήσουμε και να ψηφίσουμε την επέμβαση, την αξιοδοτική δαπάνη και τη μείωση του φορολογητού. Τα νούμερα όχι απλώς βγήκαν και με το παραπάνω. Μάλιστα. Από τα στοιχεία, αν δείτε, του ΕΦΚΑ. Άρα... Δεν είναι τυχαίο, προσέξτε, ο ΕΦΚΑ αναμένεται να έχει πλεόνασμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανεργία επίσης, και είναι εύλογο, η ανεργία έπεσε και κάτω και από το ψυχολογικό φράγμα του 20%. Όλα λοιπόν τα στοιχεία, οι δείκτες, δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Έχετε, με εγώ το τεχνοοικονομικό επιχείρημα. Ναι, έχετε το επιχείρημα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Και στο παρελθόν όμως. Και το ιδίωμα των δανειστών. Στο παρελθόν πάλι το ίδιο επιχείρημα είχατε, αλλά ήρθε το Δουνουτού και λέει. Τι λέτε, εσείς δεν μας ενδιαφέρει. Το Δουνουτού. Πιστεύετε ότι. Τώρα έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε βγει από το μνημόνιο. Δεν μπορείτε να πάρετε την απόφαση. Κάποιους, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κιόλας. Έχουμε βγει από το μνημόνιο και τώρα έχουμε μπει σε μια φάση, με συγχωρείτε, μεταπρογραμματική εποπτεία. Και να σας πω κάτι, επειδή κινδυνολογούν διάφοροι, ό,τι έγινε στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο, θα γίνει και εδώ. Θα υπάρχει μια εποπτεία και θα πρέπει η χώρα μας να τηρεί τις δεσμεύσεις που να μην εκτροχιαστεί, είναι μια μεταβατική κατάσταση, και να τηρεί και τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρεί ως μέλος της Ευρωζώνης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πλήρως υποκριτικό. Θα τα στηρίξετε όλα αυτά. Περιμένετε λίγο. Θα τα στηρίξετε, Παναγιωτόπουλε, σας είπα κάτι. Έτσι γίνεται παντού, κύριε Βλάση. Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική. Εμείς μιλάμε με πράξεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς φέραμε τροπολογία στη Βουλή για να καταργήσουμε αυτά
που οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων έχουν ψηφίσει δύο φορές. Mm. Δηλαδή την μείωση των συντάξεων. Ναι. Φέραμε τροπολογία. Και τι είπε, πρώτα συνόμου. Και τι είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Δηλαδή θέλουμε μείωση των συντάξεων. Λοιπόν, εμείς καλοδεχούμενοι είναι να καταργηθεί αυτό το ψηφισμένο. Καλό είναι αυτό. Μα συμφωνούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Απλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι Έλληνες δεν είναι λοτοφάγοι. Δεν είναι λοτοφάγοι. Σε ένα θυμώνται τόσο τι λέγανε και τι λένε. Ας έχετε τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά θα είναι καλό για τους συνταξιούχους. Ποιος μπορεί να διαφωνεί σε αυτό? Εμείς μακάρι να το πάρουμε πίσω αυτό που φέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάω τώρα να συναντήσω τη